Έχουμε τη δυνατότητα απόψε εδώ στο Άργος να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί την Αργολίδα και ιδιαίτερα την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Άργους τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Είναι το πρόβλημα των ζωνών οικιστικού ελέγχου, των ΖΟΕ. Ένα πρόβλημα που μας έχει ταλαιπωρήσει απεριόριστα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε διέξοδος και για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πολίτες του Άργους, στους πολίτες της Αργολίδας, την νομικά αποτελεσματική διαδικασία με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε επιτέλους τις ζώνες οικιστικού ελέγχου. Με τη στενή συνεργασία του Δήμου Άργους, του Επιμελητηρίου Αργολίδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ζώνες οικιστικού ελέγχου της ευρύτερης περιοχής του Άργους θα είναι οι πρώτες ζώνες από όλη την Ελλάδα που με απόλυτα τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο θα αλλάξουν. Θα υποβληθεί το προεδρικό διάταγμα σε πολύ λίγους μήνες στο Συμβούλιο Επικρατείας, έτσι ώστε επιτέλους ένα πρόβλημα που βασανίζει δεκάδες επαγγελματίες της περιοχής όπου υπάρχουν οι ΖΟΕ να πάψει να υπάρχει. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουμε και με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, αλλά και χρηματοδοτώντας στο δικό μας επίπεδο τη μελέτη που θα εκπονηθεί, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό επιτέλους αυτό το πρόβλημα, αντί για ένα βαρύδι στην ανάπτυξη της Αργολίδας και του Άργους, να αποτελέσει ένα συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα, το οποίο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις που υπάρχουν σήμερα και θα μας βοηθήσει να επεκταθούν και να εξυγχρονιστούν, έτσι ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνεται σήμερα στο Επιμελητήριο Αργολίδας με τίτλο «Χωρικός σχεδιασμός οι νέες προοπτικές ανάπτυξης». Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής του κ. Μανιάτη και ενός σοβαρού επιτελείου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις εξελίξεις γύρω από τον χωροταξιακό και υποδομικό σχεδιασμό, να δούμε την πολιτική του Υπουργείου, να ακούσουμε την πολιτική του Υπουργείου γύρω από τις χρήσεις γης και να ακούσουμε τις προτάσεις του Υπουργείου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με την ψήφιση του καινούργιου νόμου για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει εδώ και καιρό και δεκαετίες τις επιχειρήσεις του νομού Αργολίδας και δεν είναι άλλο από τις ζώνες οικιστικού ελέγχου. Πιστεύουμε θα γίνει μια δημιουργική συζήτηση και επικοδομητική και θα εξαχθούν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και πραγματικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ΖΟΕ θα λυθεί επιτέλους.